Καλησπέρα παιδιά. Ποιος σας μιλά? Ποιος άραγε να σας μιλά? Βέβαια, ο Killerman 21. Σήμερα, βασικά πριν ξεκινήσουμε, θέλω να σας πω ότι σας μιλάω αυτή τη στιγμή από το καινούριο μικρόφωνο. Είναι ένα Blue Snowball Ice, το αγόρασα. Κανονικά το έβρισκα αυτό 80 ευρώ, αλλά το βρήκα σε προσφορά και το πήρα σε 60 ευρώ. Καλή προσφορά για ένα τέτοιο μικρόφωνο. Δεν είναι ούτε κάποιο κολοφθηνιάρικο, ούτε κάποιο υποτιθέμενο καλό, και ούτε να έχει fake 5 αστέρια, ξέρω εγώ, και να χαλάσει την εβδομάδα. Ή άμα ξέρω, κρατήσει μια εβδομάδα, ξέρω εγώ, απλά να μην ακουμπήσει τον καθόλου. Όπως γινόταν με τα προηγούμενα μικρόφωνα. Τα οποία ήταν στην κυριολεξία για πέταμα, τζάμπα τα 15 ευρώ, τζάμπα τα 10 ευρώ, τζάμπα τα 5 αστέρια που είχαν, χαλάγανε στην εβδομάδα. Ευτυχώς όλα αυτά τα διαλοέστηρα, δεν ξαναπήρα τίποτα, πήρα αυτό. Μην το ματιάσουμε παιδιά, γιατί είναι ένα πολύ καλό μικρόφωνο. Στην κυριολεξία. Τέλος πάντων. Ναι, αυτά. Σήμερα ξεκινάμε μια σειρά. Και ο λόγος που με βλέπετε Beta 1, κρούμα 7, κρούμα 3, Minecraft, σημαίνει ότι αυτή η σειρά σχετίζεται πιο πολύ με Siege. Με Siege, καλά ακούσατε. Και να σας πω ότι το κάθε seed δεν θα είναι, ξέρω, 30-40 επεισόδια, δηλαδή να κάνουμε survival, ξέρω εγώ, και τέτοια. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Απλά θα δοκιμάζουμε seeds. Και ταυτοχρόνως και εγώ θα βάζω μια γνώμη και θα... και κατά τη δικιά μου άποψη, αν μου αρέσει κάτι ή όχι, θα βάζω και ένα αντίστοιχο αστεράκι. Δηλαδή, οι φάσεις έχουν ως εξής. 10 στα 10. Αν ξέρω εγώ είναι wow, ξέρω εγώ, ωραίο seed, γουστάρω να παίζω και μπορώ να ξεκινήσω και άνετα σειρά με εκείνο το seed. Και 0 στα 10 είναι σκύθρο-σκύθρο. Και μόνο που καρκίνο δεν μου έχει φέρει στον εγκέφαλο. Έτσι, αυτά έχουν να κάνουνε. Το πρώτο seed που θα παίξουμε είναι στην κυριολεξία. Το seed λέγεται, νομίζω, 404 λέγεται το seed που θα παίξουμε σήμερα για πρώτο επεισόδιο, 404, έτσι λέγεται το seed. Εδώ γράφουμε τα seed. Και να σας πω ότι στα επόμενα επεισόδια θα παίξουμε και άλλα seed, αλλά υπάρχουν κάποια seed τα οποία δεν είναι με αριθμούς, απλά γράφεις γράμματα. Έτσι, θα τα δούμε όλα στην πορεία μαζί στα επόμενα επεισόδια. Και εγώ να σας πω και ένα ευχάριστο νέο. Αυτό το επεισόδιο, βασικά γενικά αυτό το βίντεο που βλέπετε εδώ πέρα, είναι και το τελευταίο βίντεο που κάνω εγώ σε έναν γαμημένο υπολογιστή άχρηστο που δεν τραβάει ούτε με Windows XP ούτε με τίποτα. Του έχω βάλει μια 1030, του έχω βάλει έναν δυνατό SSD, δεν κάνει τίποτα. Ήρθε η ώρα επομένως αυτό το PC να πάρει τον μπούλο. Έξι χρόνια μετά με τσάκισε. Και γενικότερα, σαν Θανάης Κονταρίδης με την καριέρα του στους υπολογιστές, στην κυριολεξία 16 χρόνια, ήρθε η ώρα να πάρει στα χέρια του ένα σοβαρό PC και να αφήσει τις κυθροπύλες στην άκρη. Θα τα έχουμε μόνο, βασικά θα τα έχω μόνο για ανάμνηση αυτά τα PC. Έτσι λέω, δεν ξέρω. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Και να ετοιμαστείτε, όχι γι' αυτό, για το φταίνισμα. Ευχαριστώ, σου είπαν οι γίτσες. Τέλος πάντων, ναι. Τώρα από τα 15 και τα 10 και τα 5 και τα 0 FPS θα εκτοξευτούμε στα 120, γιατί πρόκειται για ένα Ryzen 5 4500. Εντάξει, κάρτα αυκονίδια θα είναι, το 1030 είναι με αρκετά καλή κάρτα αυκονίδια. Δεν είναι και ιδιαίτερα παλιά, νομίζω του 17, 18, κάπου εκεί είναι καλή κάρτα αυκονίδια, αντέχει ακόμα. Και ναι. Λοιπόν, αυτό το seed λένε ότι άμα σπάσεις ένα gravel ή ένα sand, εμφανίζεται ένα τεράστιο cave. Νομίζω εδώ είναι. Ναι, να το, εδώ. Ωραία, το πετύχαμε κατευθείαν. Το πετύχαμε κατευθείαν. Και εδώ κάτω είναι η μεγάλη σπηλαιούρα που λένε. Και εμείς αυτό που θα κάνουμε είναι πολύ απλά να την εξερευνήσουμε, να δούμε τι σύντα είναι αυτό και τι σπηλιά μας προσφέρει. Το μπλοκάρω αυτό μια εδώ πέρα για να μην μας πάει στα νεύρα.
και πάμε να σπάσουμε 2-3 δέντρα από εκεί πέρα. Έτσι, εδώ πέρα είναι η σπηλιά. Και επίσης τα seeds θα τα βάζω και κάτω στην περιγραφή, description, ή όποιος ξέρω γουστάρει να τα παίξει για αυτός, να το έχει, ξέρω εγώ, κατευθείαν στην περιγραφή από κάτω, να το κάνει link, ξέρω εγώ, και να το βάλει, ξέρω εγώ, στο Minecraft του και να το παίξει, να ανοίξει τον κόσμο και να παίξει. Έτσι, επομένως θα κοιτάτε και περιγραφή. Επίσης κάνουμε και τα απαραίτητα, like, εγγραφούλα, καμπανάκι, δημοσίευση. Αυτά τα ξέρουμε, ρε παιδιά, ελάτε τώρα. Αυτά τα ξέρουμε, δεν θα πρέπει να σας τα λέω εγώ συνέχεια και οποιοςδήποτε. Αυτά είναι πράγματα για εσάς. Άμα θέλετε να στηρίξετε ένα κανάλι, εγγραφούλα, δημοσίευση, like και τίποτα παραπάνω. Δεν ζητάω ούτε λεφτά, δεν ζητάω ούτε μαλακίες, δεν ζητάω τίποτα. Αν θέλετε να με πληρώσετε κιόλας, είναι καθαρά επιλογή σας. Αν θέλετε να με κάνετε donate και τέτοιες άλλες μαλακίες, είναι ένα extra support αυτό, αλλά δεν σας αναγκάζω και ούτε δεν σας λέω να κάνετε. Μην τη θέλησή σας κάνετε. Απλά, ρε παιδιά, το like, την εγγραφή, το καμπανάκι, το share, αυτά, ρε μαλάκα, εντάξει, αυτό θα τα ζητάω. Αυτό θα τα ζητάω μέχρι να μαλλιάσει η γλώσσα μου. Μέχρι να συγκυρολεξία να βγάλω μαλλιά και εκεί. Συγκυρολεξία. Αυτά, παιδιά, είναι βασικά. Πρέπει να κάνουμε like, πρέπει να κάνουμε εγγραφή, πρέπει να πατήσουμε καμπανάκι και να στηρίξουμε το κανάλι αυτό. Έχουμε φτάσει, παιδιά, 86 συνδρομητές. Ευχαριστώ πραγματικά πολύ. Σιγά σιγά φτάνουμε και το δεύτερο στόχο του καναλιού που είναι 100 συνδρομητές. Με την υποστήριξή σας όλα θα γίνουν και πολύ γρήγορα μάλιστα. Και εγώ σας υπόσχομαι τώρα με το νέο PC θα ανεβάζω και ένα ακόμα καλύτερο content μαζί με φίλους μου και διάφορα άλλα ωραία Minecraft που θα κάνουμε και με άλλα παιχνίδια, γιατί όχι. Όχι μόνο Minecraft. Μπορεί να παίζουμε και άλλα παιχνιδάκια ή παιχνιδάκια που θα προτείνετε κι εσείς στα σχόλια από κάτω. Τι παιχνίδι, ξέρω, θέλετε να παίζουμε, μπορείτε άνετα, ξέρω, να το γράψετε στα σχόλια. Να το τεστάρουμε, να το παίξουμε και άμα είναι, το ξεκινάμε και σιρούλα. Έτσι. Για να έχουμε και γαμώτα contents. Και εγώ σας υπόσχομαι ότι θα τα αποδώσω. Αρκεί να δω αυτά τα βασικά τουλάχιστον. Εγγραφή, like, καμπανάκι, δημοσίευση, share δηλαδή. Και κάνα 2-3 comments, ρε παιδιά. Εντάξει, τώρα είναι ξεφτύλα, ρε παιδιά, να μην κάνετε comment. Ενώ έχουμε κάμποσα views, καλό είχε κάμποσα. 60-70 views δεν είχε κάμποσα. Αλλά για τα δεδομένα μας είναι ικανοποιητικά, δεν μπορούμε να πούμε. Μην είμαστε και ντίβες, να τα θέλουμε όλα την πρώτη στιγμή. Αλλά, ρε παιδιά, και κάποια βασικά πρέπει να γίνονται όμως, από την πρώτη στιγμή. Γιατί διαφορετικά το κανάλι δεν ανεβαίνει, δεν μεγαλώνει και δεν θα έχουμε views. Και θα βαριέστε κι εσείς και θα λέει: α, αυτό είναι κόλλο πεντάχρονο. Σιγά μου συνδρομητέ, αρχίδια με πάει να γαμηθεί. Ρε παιδιά, ναι, και θα έχετε και δίκιο. Αλλά, ρε παιδιά, από την άλλη, όλοι από κάπου ξεκινάμε. Δεν δικαιούστε να λέτε τέτοιες μαλακίες. Γιατί κι εσείς όσοι είστε YouTubers, κι εσείς ξεκινήσατε με κουλουράκι συνδρομητέ. Και θα πρέπει να παρακαλάτε και να αναγκάζετε κάποιον για να σας κάνει εγγραφή ή να ανέβει το κανάλι σας. Επομένως, δεν έχετε δικαίωμα να λέτε αυτές τις μαλακίες. Γιατί έχω ακούσει δύο-τρεις YouTubers να τα λένε αυτά. Και πραγματικά έχω εκνευριστεί στο full. Δεν θα πω τώρα ονόματα για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις. Αλλά αυτές τις μαλακίες μην τις ξανακούσω. Και κατά βάθος δεν θέλουν και οι υπόλοιποι. Έτσι, δεν είναι μόνο εγώ, είναι και οι υπόλοιποι. Δηλαδή τώρα τι μαλακίες λένε αυτά τα μαλακισμένα, θα λένε τώρα. Για ποιο λόγο μας πετάνε έξω. Δηλαδή εμείς δεν έχουμε ζωή. Δεν προσπαθούμε να χτίσουμε ένα community. Δηλαδή τώρα αυτές τις μαλακίες, παιδιά, κόφτετες. Στην κυριολεξία κόφτετες. Δεν είστε ούτε ανώτεροι. Και ούτε πιο. Και τίποτα πιο τρελή και θεοί από εμάς. Είμαστε όλοι σάξι. Και κάποια στιγμή θα τα αποδώσουμε κι εμείς. Θα ανέβουμε κι εμείς οι συνδρομητές, θα ανέβουμε από συντάξεις, σε προβολές. Και θα δείτε μετά πόσα χαίρεστε και το πώς θα παρακολουθείτε. Δηλαδή τώρα εντάξει. Όλοι ξεκινάμε από ένα κουλουράκι και όλοι ξεκινάμε έτσι και πρέπει να παρακαλάμε, να παρακαλάμε, να παρακαλάμε. Δηλαδή τώρα δεν είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε μαζέψει κάποια πραγματάκια εδώ πέρα. Ας πάρουμε το crafting table και εξαφανιζόμαστε από εδώ. Και πάμε πίσω εκεί. Ναι, εκεί πέρα, αυτό το κινητό, με συγχωρείτε. Ας πάρουμε το benchmark. Κοιτάξτε με γι' αυτό. Και πάμε.
Για να δούμε τι σύνταρα πετύχαμε. Λοιπόν, αυτά δεν πετούσαν στίξη νομίζω, έτσι. Ναι, δεν πετάνε αυτά στίξη παλιά. Δεν πετάγανε, επομένως άχρηστα είναι. Αλλά να προσπαθήσουμε να βρούμε και ένα φαγητό, ρε παιδιά. Κοιτάξτε, εκεί το γουρουνάκι το σκοτώσαμε, δεν έδωσε συγκεκριμένα τίποτα. Να, υπάρχει και ένα γουρούνι, τουλάχιστον εκεί, γιατί βλέπω και από εδώ ένα κομμάτι παιδιάδα. Τι να πω. Α, όχι στο γουρούνι. Γουρούνι! Καλά, αυτά δεν πετάγανε φαγητά αυτά. Γουρούνι! Αυτά όμως πετάγανε. Μόνο ένα ρε με καραγκιόζι. Ρε την καραγκιόζι εσύ ρε. Εδώ νομίζω να συνεχίζει νομίζω ξανά παράλληλο έρημο στο διάλογο αυτό. Όχι, δεν έχει, αλλά δεν έχει. Εντάξει, δεν πειράζει. Και ένα κομματάκι καλό είναι. Αρκεί να προσέχουμε. Μόνο θα μου επιτρέψετε να ανεβάσουμε λίγο αυτό, γιατί θέλω να ακούω και τις πουτσες. Γιατί έτσι και έρθει καμία τετραγία από πίσω μου. Αν και χαίστηκα και πάλι, επομένως μια σειρά είναι με διάφορα seed, δεν θα κάνουμε σοβαρό survival, απλά θα κοιτάμε τα seed, θα τα τεστάρουμε και θα βάζω εγώ μια προσωπική κριτική. Αν μ' άρεσε ή όχι, θα το βάζω και στην περιγραφή για άμα θέλετε να ανοίξετε και εσείς τον ίδιο χάρτη. Και όλα καλά, λύσεις τα παπάρια μου αν χάσω την κυριολεξία τώρα. Επομένως, άσε εδώ το benchmark, να μαζέψουμε λίγο. Λίγο πέτρες από εδώ πέρα. Ωραία πέτρα στη μαλακία, δεν τη θέλουμε άλλο. Εδώ. Έλα. Ωραία. Μαζέψουμε λίγο εδώ πέρα ακόμα. Να κάνουμε και μια σπαθάρα. Ας κάνουμε και κάνα φουρνάκι, γιατί όχι, τα βασικά. Βασικά πράγματα είναι αυτά, βασικές συνταγές πρέπει να τις κάνουμε. Εγώ σε κάθε κόσμο που ανοίγω τα κάνω αυτά. Έτσι. Ωραία, ας βάλουμε και αυτό εδώ πέρα να ψηθεί. Ωραία. Και άμα αν είναι, μπορούμε να φτιάξουμε και ένα δεύτερο πίκαξ. Αν και θα βρούμε πολύ μεταλλογικά τώρα, καλού κακού, ας υπάρχει και ένα δεύτερο πέτρινο πίκαξ. Σε περίπτωση που δεν πάνε όλα σύμφωνα με τα σχέδιά μας. Έτσι. Εντάξει, τσεκούρ δεν χρειάζεται να κάνω. Γιατί τα crafting tables δεν τα σπάγει πολύ το τσεκούρ, τα σπάγει σαν κανονικό ξύλο. Το σπαθί νομίζω τα σπάγει πολύ πιο γρήγορα. Ναι. Το σπαθί δεν τα σπάγει πιο γρήγορα. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά εδώ. Τι έχει να κάνει με ξύλο εδώ, τι έχει να κάνει με πέτρες και μαλακίες εδώ. Ναι, θυμάμαι και λίγο οργανωμένο με το inventory μου. Λοιπόν, αυτό είναι το κύβε. Ναι, αυτό είναι. Για να δούμε. Δεν βλέπω κιόλας, παιδιά, πολύ σκοτάδι. Εντάξει, να πεις ωραία, παλιές εκδόσεις, έτσι ήταν. Δεν υπήρχε brightness. Επομένως, moody θα παίξεις. Ωραία, για να κατέβουμε σιγά σιγά. Ωπ, ζόμπι. Ωραία. Ωραία, δεν έχουμε μια χαρά. Μια τσουτσού και άλλη τσουτσού. Ναι, αλλά καρβουνού όμως, δεν θα έκανε καρβουνού. Είχε εκεί πέρα, να έχει και εδώ, να έχει και εδώ παπαριές. Άι, καλά, εντάξει. Έλα, πέσε και εσύ. Πέσε και εσύ. Έλα, πέσε και εσύ. Έλα, να ξεκινήσει ωραία, σαν πρώτο επεισόδιο αυτή τη σειρά. Να ξεκινήσει ωραία. Πού είσαι, έλα. Έλα κι εσύ, έλα κι εσύ, έλα. Πέσε ρε, πέσε. Γιατί δεν πέφτεις. Τσουτσού, τσουτσού. Πέσε κι εσύ. Έλα, πέσε. Πέσε ρε καημένε, έλα να γελάσουμε λίγο. Όργιο, ξύπνα ρε. Δεν θα κάνει τώρα, δεν θα κάνει τώρα. Θα πέσει, ή άμα τον ρίξω εγώ, αλλά το φτάνω, δεν φτάνει. Να δούμε. Α, αυτός είναι λίγο έξυπνος τώρα. Αυτός είναι λίγο έξυπνος τώρα. Α, καλά, εντάξει, θα μου είχε από εδώ.
Όχι. Τι κάνει, πάει να κολυμπήσει μόνος του. Έλα εδώ, ε. Κοίτα τη μούρη. Το παπάρι. Η πούτσα. Ωρε μαλάκα ρε. Τέτοια θέλω να βλέπω ρε. Να γελάμε για λίγο, να μην είμαστε μόνο. Γεια σου παιδιά. Θα κάνουμε αυτό. Σήμερα θα κάνουμε αυτό. Να γελάμε και λίγο ρε παιδιά, να περνάμε. Να περνάμε και λίγο καλά ρε παιδιά, να γελάμε. Ρε μαλάκα. Γιατί να είναι τόσο ηλίθια τα mobs εδώ. Καλό θα μου πεις γιατί είναι τα πρώτα βήματα του Minecraft. Κάτι είναι και αυτό. Και πάλι όμως ρε παιδιά. Τέλος πάντων. Να σκάρουμε τις μαλακίες μας εδώ πέρα, τα βασικά. Ξέρω, ας πάμε κάποια κομμάτια μεταλλουργίας. Ήταν μπορώ να το φάω αυτό. Και ήρθε η ώρα να κάνουμε μερικά torches. Τη συγκυρολεξία δεν με βοηθάει το UI τόσο μικρό. Γιατί δεν έχω ούτε mouse, ούτε τίποτα και κολλάει υπογρασία αυτό. UI scale, large. Ε, καλύτερα. Λοιπόν. Λοιπόν, για να μαζέψουμε λίγο κάγουνος, να κάνουμε κάποια πραγματάκια, όσο έχει να κάνει τουλάχιστον το φως. Αν και τώρα, δεν φάγα όλες μου τις μπουζόλες, τώρα μία είχα. Την έφαγα, τι να κάνουμε τώρα. Άμα μου την πέσουν παπαριές και ζόμπις, δεν θα έχουμε τίποτα. Αχ, έτσι, σε τι πίσω μισά. Έντε, μια χαρά, δεν θα βρούμε να διαμαντήρω. Έχουμε ένα διαμαντήρο. Αυτό έχει ψηδιανούς εδώ. Αυτά είναι τώρα καλές φάσεις. Να καθίσω να κρατήσουμε και αυτά μην είναι. Είναι αυτό το κομμάτι εδώ πέρα. Η κανή την έχω την πίσω μου. Δεν νομίζω να έχει. Διαμαντή εδώ πέρα. Εντάξει, δεν με νοιάζει τώρα, σωρά. Ούτως άλλο στο bowl παλιά ήταν να βρεις διαμάντια. Βασικά υπήρχε και το Nether, μόνο στο bowl παλιά ήταν να βρεις διαμάντια και να πας στο Nether. Αυτό δεν υπήρχε το Nether ακόμα. Και λέει βρήκα, ε. Όχι. Τέλος πάντων, να δούμε τι άλλο έχει εδώ πέρα. Ωπα. Α, εσύ δεν πέφτεις μέσα στη λάβα. Κι άλλος. Ωραίος. Α! Λέγε έτσι μπορεί να κάνουμε μάσκιν. Τι μάσκιν, από πού μου έρθει αυτό το παπάρι. Για να σπάτω. Ωραία, εδώ έχει πολύ σίδερο ρε. Και κάρβουν. Και χρυσό, το χρυσό παλιά ήταν useless, ήταν δεν είχε τίποτα. Και θα φτιάξουμε golden παροπλίες και tools, άλλο ρίξε δεν είχαμε. Αλλά εντάξει. Αλλά κοιτάξτε τώρα με τη μαγεία αυτών των δύο τι μπορούμε να κάνουμε. Λοιπόν, παίρνουμε αυτό εδώ. Φτιάχνουμε μπολάκια. Και τσουπ τσουπ. Τσουπ 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 τσουπ. Και με γέμισε 5 καρδιές. Το στιού παλιά ήταν μπαφ, πολύ μπαφ. Το στιού παλιά, παλιά. Κάνω και 40 γαμότι μου. Παλιά το στιού ήταν και γαμότι τα φαγητά ήταν. Ό,τι είναι το χρυσό καρότο και το nuts apple τώρα. Superfoods, έτσι ήταν και το στιού παλιά. Τουλάχιστον μέχρι το πριν, τουλάχιστον μέχρι τον beta 1.7. Γιατί στο beta 1.8 μπήκαν τα μπούτια και από τότε υπάρχει το hunger system. Και ξέρετε από τότε έως τώρα πως λειτουργεί αυτό. Τρώσει εκεί κρέας, σου γεμίζει 4-5 μπουτάκια και πρέπει να φας άλλο ένα κρέας για να έχει φουλάρει τα μπουτάκια σου ή να σε κάνει heal. Αλλά δεν ξέρω και πως η ώρα. Καλά αυτό ισχύει μέχρι το 1-8 γιατί στο 1-9 ξέρετε. Μαζί με τα άταξη που έχουμε και το γρήγορο regeneration. Πιστεύω είναι regeneration 4 αυτό. Αλλά πέφτουν και τα μπουτάκια πολύ γρήγορα. Επομένως 4 κομμάτια κρέατος θα ήταν και τα καλύτερα. Άμα σου έξω με μισή καρδιά θα χρειαστούν να συγκυρλεξεί 4 κρέατα. 2 για να γεμίσεις τα μπούτια σου όταν είναι στο 0 και άλλα 2 για να χειλάρεις full. Δηλαδή εντάξει είναι λίγο μπέρδεμα τώρα με το hunger system μετά την 1-9, αλλά τουλάχιστον να τα αποδίδεις σε γρήγορο regeneration όλο αυτό και δεν χρειάζεται να κλεισίσεις σε μια πούτα τώρα 2-3 λεπτά μέχρι να χειλάρεις το full. Δηλαδή τώρα εντάξει, απλά σου κοστεί πολύ περισσότερο φαγητό. Αυτό, σιγά, climb mine. Άμα είσαι καλός τώρα και έχεις φάρμες
Δεν σου λέει και πάρα πολλά το συγκεκριμένο, αλλά τι να κάνουμε. Minecraft είναι. Sandbox open world full game είναι. Πρέπει να υπάρχει και πείνα. Διαφορετικά τι σόι sandbox είναι αυτό. Και τι σόι realistic game που λένε ότι είναι ρεαλιστικό παιχνίδι. Είναι ρεαλιστικό, αλλά πρέπει να υπάρχουν και χρημάτων για να είναι ρεαλιστικό. Γιατί σε αυτήν την έκδοση π.χ. που δεν υπάρχουν μπούτια, είναι λίγο δυσρεαλιστικό. Και απλά σε κάνει regenerate επί τόπου. Δηλαδή τώρα εντάξει. Λοιπόν, έχουμε και λέμε εδώ τίποτα. Ωραίο seed είναι πάντως το 4-4. Είναι αρκετά ωραίο seed. Που προσωπικά γουστάρω, μπορούμε να βγάλουμε τώρα πολύ πράγμα από μια starter σπηλιά, που είναι και μεγάλη βολή. Στην κυριολεξία. Δεν θα το βαθμολογήσω τώρα. Στο τέλος του επεισοδίου θα βαθμολογούμε. Δεν καταλάβατε, δεν πάνε έτσι εδώ. Εδώ δεν πάνε έτσι, δεν είμαστε εδώ λαμπούγιαλο. Εδώ πέρα έχουμε και μια σειρά. Καλησπερίζω, παίζω, τελειώνω και βαθμολογώ. Έτσι, εντάξει. Να κρατάμε και κάποια όρια. Διαφορετικά το κανάλι θα μπουρδελοποιηθεί και θα λέει ο άλλος ότι τι καταλέει. Ξέρω, τα λέει μπερδεμένα. Ωραίος. Ούτε καν με ακούμπησε εντωμεταξύ. Κι άλλο. Άμα έχει κόκκινο ο μάσουμ κάπου εδώ. Τα μόνα κόκκινα τρόπο που βλέπω είναι τούτα εδώ. Ωραία, βρήκαμε όπα, όχι εσύ, όχι εσύ. Βρήκαμε ένα μεγάλο cave πάντως. Άι, συχτή τώρα. Άκουσα κούτσα. Άι, γαμού! Γαμού την κοινωνία τους, γαμού αυτά τα creeper. Θα μου κόψουν τη χολή. Άρε, πού είστε. Εντάξει, creeper είναι λογικό, είναι να τα κάνουν αυτά, δεν το περίμενα ότι θα γίνονταν αυτό. Πίσω ότι κάπου από εκεί ήταν, αλλά τελικά ήταν από εδώ. Από εδώ έσκασα, από εδώ ο μαλάκας. Και πήγε να με στείλει στον άλλο κόσμο. Και στην πραγματικότητα και στο Minecraft. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Αν κοιτάω από εδώ, να το κλείσω από κάτω. Και να δούμε από εδώ. Τι μπορούμε να βρούμε. Ή πως βρούμε κανένα διαμαντάκι, λέω εγώ. Εντάξει. Ωραίο συντάκι είναι, εντάξει. Μ' αρέσει που στάρω. Βρίσκουμε μια σπηλιά μεγάλη με τελείωτα δίκτυα. Αυτό είναι πολύ καλό. Ωραία. Γι' αυτό, αν και αυτό ήταν useless, αλλά τουλάχιστον έφτιαχνες μπλε blocks με αυτό. Μπλε wool. Και σίδερο βλέπω εδώ πέρα. Για να πάμε να το πάρουμε. Πάντως το μικρόφωνο ηχογραφεί πολύ καλά. Ελπίζω να σας αρέσει έτσι όπως ακούγομαι. Για γράψτε μου κάτω στα σχόλια. Ακούγομαι ωραία, χρειάζομαι βελτίωση ή μήπως είναι κακό το μικρόφωνο, μαλακία, γιατί εγώ πιστεύω πως δεν είναι. Εντάξει, το μικρόφωνο κάνει 80 ευρώ. Άμα τώρα και ένα μικρόφωνο πίνει 80 ευρώ και είναι επαγγελματικό, είναι και αυτό για τον μπούτσο. Ρε μαλάκα, κλείσε την επιχείρησή σου και τράβα πάθε καρκίνο και τράχω. Δηλαδή τώρα εντάξει, 80 ευρώ. Αλλά εντάξει, εντάξει, 80 ευρώ είναι, ξέρουν ότι με τόσα λεφτά δεν παίζουμε. Επομένως αναγκασμένοι είναι. Διαφορετικά ή το σπάμε 5-6 δόντια αυτού που το πουλάει και αυτού που το έφτιαξε. Ή πολύ απλά αστρονομιούλα και κλείνει την επιχείρηση. Γιατί πραγματικά 80 ευρώ τώρα και να παίρνει 40 άλλα πράγματα ακόμα και με 80 ή με 100 ευρώ είναι, εντάξει, είναι όλοι πούστιδες, τέλος. Είμαι και εγώ πούστης που έκατσα και τον εμπιστεύτηκα. Είναι και αυτός πούστης που πουλάει κάτι 100 ευρώ και τελικά είναι για τον Μπούτσο Καβάλα, δηλαδή τώρα εντάξει. Τελικά διαμάντια δεν βρήκαμε. Εντάξει, δεν με νοιάζει. Ούτως ή άλλως ξέρουμε για ποιο λόγο μέσα σε αυτά τα τέτοια. Σε αυτά τα σίτι ήρθαμε για να εξερευνήσουμε τα βασικά αυτό σίτι που λένε ότι είναι το καλό. Να βάζω μια κριτική στο τέλος, στο κάθε επεισόδιο. Οπα, οπα, οπα. Να κρυπάς από εδώ. Τι θέλει, μπιφ, μπιφ θα έχει. Ωρίς, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί μάλλον είναι τις μαλακίες σας. Δεν πρόλαβα να μιλήσω. Ναι, άμα δεν έχεις πανοπλία και φαγητό είναι αυτό. Αλλά τι να κάνουμε. Πάντως εντάξει, ωραίο seed ήτανε. Δεν μπορώ να πω.
Ωραίο συντάκι. Επομένως, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Αυτό το σύντη το βάζω ένα 6 στα 10. Ήταν αρκετά τίμιο σύντ. Και για έναν παίχτη είναι μια πούτσα και πέρα στα χέρια μου. Για έναν παίχτη ο οποίος θέλει να έρθει να παίξει λίγο beta 1, ξέρω εγώ, και θέλει να τα έχει όλα, ξέρω εγώ, δίπλα, είναι ένα αρκετά τίμιο seed. Μπορεί να έρθει να ανοίξει τον χάρτη του εδώ πέρα, να φτιάξει τη βάση του, να κάνει ό,τι γουστάρει, να κάνει και 0-100 days άμα γουστάρει και άμα έχει και το χρόνο και την θέληση και την υπομονή και τον υπολογιστή. Γιατί πραγματικά ένα 0-100 days θέλει πάρα πολύ μοντάζ και με έναν υπολογιστή ο οποίος έχει αντικείμενα της δεκαετίας του 2000 και πιο πίσω, στην κυριολεξία δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι, επομένως, ένα 6 στα 10 τίμιο seed. Στην κυριολεξία, τίμιο seed, ωραίο seed. Δηλαδή, αν εγώ τώρα ήμουν να προτάρει σε αυτό το seed και το έβλεπα πρώτη φορά, ξέρω, και το άνοιγα ή μου τύχαινε, δεν θα έλεγα, όχι, θα έλεγα ωραίο map, τίμιο, μπορώ να ξεκινήσω σε αυτόν τον πλανήτη. Ένα Minecraft, είτε σειρά είτε μόνος, και όλα καλά. Επομένως, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Περιμένω τις εντυπώσεις σας στα σχόλια από κάτω. Περιμένω κι άλλα seed άμα θέλετε να μου προτείνετε και να μου πείτε τι καλό έχει αυτό το seed, και θα το παίξουμε παρεούλα. Έτσι, εντάξει, θα βρίσκω και τα δικά μου seeds, ξέρω εγώ, έτσι θα ψάχνω και τα βρίσκω. Έτσι, άρα άμα θέλετε βρείτε κι εσείς, να μου στέλνετε κάτω στα σχόλια. Και άμα έχω τη θέληση και την υπομονή και το κουράγιο, θα τα παίξουμε. Έτσι, χωρίς να υπόσχομαι τίποτα για να μην είμαι και ψεύτης. Αλλά κάντε κι εσείς την έρευνά σας, στείλτε μου κάτω στα σχόλια. Πείτε μου τις εντυπώσεις σας, πείτε μου τι έχει εκείνο το seed και μου το στέλνετε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο με το νέο PC. Και μέχρι τότε να περνάτε καλά και να είστε πάντα γεροί και δυνατοί.